το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο της Κομωτινής σε συνεργασία με το Τμήμα Φιλολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης και την Εφορία Αρχαιοτήτων Ροδόπης διοργανώνει για δεύτερη συνεχή χρονιά επιμορφωτικά σεμινάρια με θέμα την Βυζαντινή Ιστορία της Θράκης. Έχουμε την τύχη να φιλοξενούμε στην αίθουσα του ΔΥΠΕΘΕ Κομωτινής έναν πολύ σημαντικό κύκλο επιμορφωτικών εκδηλώσεων που αυτή τη φορά, μετά τη Ρωμαϊκή Κομωτινή, έχουν ως, τη Ρωμαϊκή Θράκη, έχουν ως θέμα την Βυζαντινή πλέον Θράκη. Είναι το αποτέλεσμα μιας πολύ όμορφης και πολύ σημαντικής συνεργασίας που ξεκινήσαμε με την Εφορία Αρχαιοτήτων του νομού Ροδόπης και την προϊσταμένη του, την κυρία Χρύσα Καραδήμα, και φυσικά το τμήμα της Ελληνικής Φιλολογίας και την πρόεδρό του, τη Ζωήτη Καβριλίδου, με το οποίο ο Δήμος Κομωτινής μέσα από διάφορα κομμάτια του έχει μια πολύ σημαντική συνεργασία όλα αυτά τα χρόνια. Δίνουμε λοιπόν την ευκαιρία στον κόσμο της Κομωτινής να παρακολουθήσει διαλέξεις, εισηγήσεις επιστημονικές με την εγκυρότητα την επιστημονική, αλλά ταυτόχρονα ανοιχτές στον κόσμο που θέλει να επιμορφωθεί και μάλιστα σε έναν τόσο όμορφο χώρο όπως είναι η αίθουσα του ΔΥΠΕΘΕ Κομωτινής με όλο τον απαραίτητο υλικοτεχνικό εξοπλισμό αλλά και το εξειδικευμένο τεχνικό προσωπικό. Τα σεμινάρια είναι διαχωρισμένα σε θεματικές ενότητες και ξεκινούν την 5η 26 Ιανουαρίου. Αφορούν στον άρρηκτο δεσμό ανάμεσα στη Ροδόπη και το Βυζάντιο καθώς και τα μνημεία της περιοχής. Το Βυζάντιο, καταρχήν η Θράκη, είναι στη γειτονιά του Βυζαντίου, στη γειτονιά της Κωνσταντινούπολης. Δεν είναι απλώς μια επαρχία, είναι η περιφέρεια της βασιλεύουσας. Είναι ένας τόπος όπου είναι πεδίο μαχών, αλλά και ανάπτυξης και γι' αυτό θα πρέπει να γνωρίσουμε αυτήν την περίοδο, την τόσο σημαντική. Μην ξεχνάμε ότι το Βυζάντιο είναι μια μακραίωνη αυτοκρατορία. Συνεχίζει τη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία πραγματικά για πάρα πολλούς αιώνες. Και αυτό δεν έχει τονιστεί όσο πρέπει. Τώρα, η Θράκη είναι ο τόπος που μένουμε. Τα μνημεία του ενδεχομένως τα έχουμε ακούσει, αλλά πρέπει να τα γνωρίσουμε καλύτερα. Και την ιστορία. Ξεκινάμε λοιπόν, καταρχήν με μία από τις ομιλίες, είναι ο κύριος Χαρισάνης αύριο, που θα μας μιλήσει για την ιστορία της Θράκης, την περίοδο από τον 5ο μέχρι τον 15ο αιώνα. Ακολουθεί μία ομιλία το Φεβρουάριο, όπου εγώ θα σας παρουσιάσω με έναν τρόπο, ελπίζω ενδιαφέροντα, τα μνημεία της Ροδόπης, τα βυζαντινά μνημεία. Μιλάμε δηλαδή και για την ίδια την πόλη της Κομωτινής, με το κάστρο της, την Μαξιμιανούπολη Μοσυνούπολη, στην περιοχή της Κομωτινής, την Αναστασιούπολη, σημαντικούς σταθμούς της Εγνατίας Οδού, οχυρωμένες πόλεις, κάστρα από τον Ιουστινιανό αρχικά, αλλά και από τους παλαιολόγους στη συνέχεια, το Παπίκιον Όρος, μια μοναστική κοινότητα που είναι κάτι σαν τον Άθο για τη Θράκη. Για την συνεργασία των τριών φορέων και τη χρησιμότητα των σεμιναρίων μίλησε η καθηγήτρια του Τμήματος Φιλολογίας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, Ζωή Γαβριλίδου. Θεωρώ ότι είναι μια υποδειγματική συνεργασία που δείχνει πως τρεις διαφορετικοί, ας πούμε, πολιτισμικοί φορείς συνεργάζονται, καλύπτοντας ο ένας τα κενά του άλλου, συμπληρώνοντας ο ένας τον άλλον, για να πετύχουν ένα πολύ ποιοτικό αποτέλεσμα, ένα αποτέλεσμα που καλύπτει όλες τις πλευρές του εγχειρήματος. Άρα λοιπόν τέτοιες δράσεις θεωρώ ότι πρέπει να ενισχύονται και να αποτελούν πραγματικά υπόδειγμα και για άλλες τοπικές κοινωνίες. Θεωρώ ότι πραγματικά η Κομωτινή είναι πολύ μπροστά σε αυτό το κομμάτι. Ένα δεύτερο πράγμα που θα ήθελα να πω είναι η χρησιμότητα ή το ενδιαφέρον των ομιλιών αυτών. Όλες αυτές οι ομιλίες και ο προηγούμενος κύκλος για τη Ρωμαϊκή Θράκη και αυτός για τη Βυζαντινή Θράκη, αλλά και αυτός που θα ακολουθήσει, ουσιαστικά αυτό που κάνουν είναι να αναδεικνύουν το παρελθόν της περιοχής, δηλαδή αυτό που λέμε πολιτισμική κληρονομιά. Όταν ανατρέχουμε στην πολιτισμική κληρονομιά, μπορούμε καλύτερα να ερμηνεύσουμε το παρελθόν και να δούμε τα σημεία διεπαφής μεταξύ διαφορετικών πολιτισμών που πέρασαν και έδρασαν στην περιοχή.